Ξέρετε τι χρώμα είναι? Είναι το χρώμα που έχει η σάλτσα Sweet and Sour το McDonald's. Αυτό είναι το χρώμα στα μαλλιά μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μας. Είμαι έξαλλη, καθώς έχει κατέβει ρίζα. Θα μου πει, εντάξει Κατερίνα, ρίζα είναι. Αλλά θέλω να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά μου. Έχει πολύ φασαρία. Δείτε ότι ακούγονται πουλάκια. Θέλω να κάνω τα μαλλιά μου peach. Θέλω να κάνω τα μαλλιά μου peach όπως τα τελεπατία. Που τα είχα κρατήσει, παιδιά, για ώρες το μαλλί αυτό. Και θυμάμαι ότι είχα χρησιμοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, από κολορίστα. Αφήνω εδώ πέρα τη βαφή. Την peach. Η οποία έχει. Α! Την οποία έχω δύο κουτιά. Νόμιζα ότι είχα μόνο αυτήν. Λέτε να βάλω απλά αυτήν. Δεν θυμάμαι καν πως βάφει. Τι συμβαίνει, ποια είναι η αλλαγή? Αυτή τη στιγμή εγώ έχω τα μαλλιά μου κίτρινα και τα έχω βάψει, παιδιά, με μία βαφή η οποία δεν ξεβάφει. Ποιο το κίτρινο, έτσι, τη βρήκα στην έκθεση τη βαφή αυτή. Να σας τη φέρω, να σας τη δείξω τώρα, μιας που σας το λέω. Ναι, για να ξέρετε και σαν θέλετε κάνετε τα μαλλιά σας κίτρινα, μισό λεπτό και να σας τη φέρω. Η βαφή λέγεται Radical Color. Είναι αυτή εδώ πέρα. Τη βρήκα στην έκθεση 6 ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη βαφή. 250 παιδιά ml. Τα έχω βάψει μόνο μία φορά. Και δεν ξεβάφουν. Και έχω χρησιμοποιήσει, τώρα αυτό σας λέω είναι το κλειστό. Έχω χρησιμοποιήσει τη μισή, την άλλη την έχω στο μπάνιο, γιατί είχα στο νου μου ότι συνέχεια τη χρησιμοποιώ. Δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει και δεν φεύγει από τα μαλλιά μου. Έχω λουστεί 4 φορές και είναι ακόμα κίτρινα. Το peach λοιπόν είναι ένα χρώμα το οποίο περιέχει ροζ και κίτρινο. Στο μυαλό μου αρχικά σκεφτόμουν να έβαζα μόνο ροζ πάνω από το κίτρινο. Αλλά δεν περίμενα ότι έχω τόσα peach. Είναι αυτό εδώ πέρα το κοραλί το χρώμα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είχα βάλει στο τελεπατία. Θέλω να δω. Έχω και από Lime Crime Unicorn. Να και το κουτί του. Αυτό εδώ. Αυτό είναι Neon Peach. Καμία σχέση, ε. Να, η διαφορά το κολορίστα με αυτού. Και ξαφνικά φυσάει, ξαφνικά κάνει κρύο. Που λέτε, ο Κώστας είναι στο Μεξικό. Και εγώ αποφάσισα να βάψω τα μαλλιά μου όσο λείπει ο Κώστας. Άλλο ένα αγαπημένο peach είναι της Igora. Το κοραλί, αυτό εδώ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση peach. Και σχεδόν ρόζε. Δεν έχει καθόλου μέσα τίποτα. Όχι, δεν έχει ρε μέσα. Δεν έχει. Αλλά είναι αυτό εδώ πέρα. Το coral. Τι άλλο έχω peach? Έχω crazy color peachy coral. Για να μην τι απόχρωση βγάζει αυτό. Ένα εντελώς διάφανο χρώμα. Ούτε καν βάφει αυτό το χρώμα. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι όλα αυτά τα κοραλί. Αυτό που έβαλα τώρα της Crazy Color είναι αυτό εδώ, ούτε καν. Και μετά έχω overtone, rose, κανονικό χρώμα. Το οποίο μάλλον θα ρίξω και λίγο rose σε ό,τι βάλω. Γιατί έχω ήδη αρκετά πορτοκαλί στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι θέλω. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, είδα το βίντεο, θα σας το έχω και εδώ πάνω, εδώ ή εδώ, δεν ξέρω, με το τελεπατία. Και είδα ότι τελικά χρησιμοποίησα αυτό εδώ πέρα, το wash out από κλωρίστα, για το peach που είχα εκεί πέρα. Και είδα ότι μετά από λίγη ώρα στο χαρτί, αυτό είναι μόλις το έχω τοποθετήσει και αυτό είναι μόλις στεγνώσει, αφήνει ροζ. Παιδιά, ό,τι βγει δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Μπορώ να μην τα έχω κίτρινα και για όσο κρατήσει το peach. Αυτό θέλω, πραγματικά. Οπότε, γαντάκια. Και βλέποντας και κάνοντας, μωρέ. Ξέρω εγώ. Τι πειράζει τώρα. Έλα να τα ξεπερδέψουμε. Σίγουρα από πριν. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, αν θέλετε να το κάνω σε βίντεο των δεκαπάτς στη ρίζα. Εντάξει, έχω αρκετά βίντεο που κάνω δεκαπάτς στη ρίζα, αλλά άμα θέλετε το κάνουμε μαζί παρέα, μου λέτε. Και το κανονίζουμε να το κάνουμε έτσι μαζί, γιατί εγώ περνάω καλά τώρα που είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Για το χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Για να δούμε. Αυτό το χρώμα. Ας το βάλω έτσι λέω γενικά. Πώς θα μεταφραστεί ρε. Έλα, ωραίο είναι. Έλα, όχι, ωραίο είναι. Μη λέμε βλακίες. Ένα περίεργο πορτοκαλί θα βγει. Και αφήνω τις άκρες κίτρινες. Όχι. Εγώ το μεταξύ ταυτόχρονα κάνω live στο TikTok. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Φοβάμαι ότι δεν θα με φτάσει η βαφή.
Οπότε τι έχω κάνει. Έχω κάτσει και έχω βάλει μόνο στη ρίζα το πορτοκάλο peach. Και ελπίζω για το καλύτερο. Δηλαδή θα βάψω τη ρίζα πρώτα. Μην έχει ρε παιδί μου η ρίζα κίτρινα. Και μετά ίσως βρέξω, πώς το λένε, τις άκρες. Και θα ελπίσω για το καλύτερο. Οπότε, να βλέπετε που έχω αφήσει τις άκρες κίτρινες. Που ωραίο είναι. Εγώ βλέπω ένα υπέροχο πορτοκαλί τώρα μέσα σε όλο αυτό. Αλλά ναι, ωραία. Ελπίζουμε όλο αυτό να πάει καλά και επανέρχομαι με update. Δεν με έφτασε, παιδιά, η βαφή. Καλά, πορτοκαλί εγώ το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω peach. Που δεν με χαλάει αυτή τη στιγμή το πορτοκαλί, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι κακό. Τι λέτε κι εσείς. Έβαλα νερό. Έβαλα νερό εδώ μέσα. Μπας και... Ναι, αυτό. Αυτό θα κάνω. Με αραιωμένη πλέον βαφή. Μπας και φτάσει, παιδιά, σε όλα τα μαλλιά. Γιατί... Τι να κάνω. Να απελπιστώ. Όχι. Δεν θα απελπιστώ. Ελπίζω ότι στη ρίζα έχει λειτουργήσει καλά και ωραία. Και τώρα το υπόλοιπο, πραγματικά δεν ξέρω το υπόλοιπο, τι θα γίνει. Ναι, θα το κάνω να... Τέλεια, φανταστικά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει πάει όσο πιο παντού γίνεται. Πραγματικά έχω απορία για το τελικό αποτέλεσμα. Καλά, τι ένταση, παιδιά, έχει το κίτρινο. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να βγάλω από τη βαφή που έχει τελειώσει. Πραγματικά έχω απορία για το τελικό αποτέλεσμα. Το ότι βάζω εγώ εδώ πέρα πορτοκαλί και δεν κάνει τίποτα. Ουφ, αυτό είναι. Δεν πιάνει. Ό,τι και να κάνω εδώ, όσο και να βάζω. Κοιτάξτε. Το βάζω και χάνεται. Δεν πιάνει. Οπότε αυτό είναι. Τα αφήνουμε. Πάμε να λουστούμε και επιστρέφουμε να δούμε τελικό αποτέλεσμα. Η ώρα της αλήθειας. Κακό. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται. Όχι, θεωρείται peach. Καλέ, νομίζω ότι είναι ok. Θα βάλω και από Redken, γιατί έβαλα και το σαμπουάν και την μάσκα, θα βάλω και το leave-in treatment. Και πρέπει να μαζέψω εδώ πέρα λίγο το γραφείο μου, γιατί αύριο έχω meeting 10.30 ώρα μέσω Google Teams για μια δουλειά. Οπότε... καλά κι εγώ. Πάω να κάνω μαλλιά λίγο πριν το meeting. Μπράβο. Αλλά όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που βγήκε. Μ' αρέσει τύπου... Έλα, νιώθω μια ανανέωση, ένα κάτι. Βέβαια, μόλις το στεγνώσω, ίσως δείξει ακόμα πιο ανοιχτόχρωμο. Και βγήκε και ομοιόμορφο, δηλαδή... Έφτασε μέχρι τις άκρες. Ωραία. Βασικά θα σας το δείξω αύριο, στεγνό, στο φυσικό φως. Νομίζω ότι εκεί θα δείξει σωστότερα. Λοιπόν, πώς μας φαίνεται το χρώμα? Ο αέρας. Νομίζω ότι είναι ένα πιο γλυκό, κίτρινο. Δεν θα το έλεγα τόσο peach. Σαν αποτέλεσμα, τις αφέλειες δεν ξέρω τι να τις κάνω. Αυτό είναι, να το δείτε και πίσω. Αυτό εδώ είναι στο φως, ρε παιδί μου, το τεχνητό, που το κάνει λίγο πιο κίτρινο. Αλλά, οκ. Κίτρινο, απλά πιο peach, πιο κροκί. Ίσως εδώ πέρα κοντά στις ρίζες είναι πιο... Στις άκρες πιο ελαφρύ, γιατί υπερισχύει το κίτρινο που είχε μέσα. Αλλά ναι, αυτό είναι, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι. Να δείτε και πίσω.
ξέρετε τι χρώμα είναι? Είναι το χρώμα που έχει η σάλτσα, η sweet and sour, το McDonald's. Αυτό είναι το χρώμα στα μαλλιά μου. Οπότε αυτό, κάντε ένα subscribe για να σας έρθει και ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο, γιατί έχουμε πολλά χρώματα ακόμα να κάνουμε. Και έχετε πει και στο Instagram ότι θέλετε ροζ μπλε και εγώ το ακούω αυτό με το ροζ μπλε. Κατά τα άλλα, ναι. Φιλάκια, τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο.